σύγκαιρο του Σεβασμιωτάτου Πολιτείας, κυρίου Παντελεήμονα Σαντικό. Ο Άγιος Κορίνθου προπολού καιρού εδήλωσε επισήμως και γραπτός ότι εμείς δεν θα πάρουμε τις ταυτότητες ηλεκτρονικές. Λάβαμε εντολή του αυτή τη στιγμή να βρισκόμασταν και εδώ με 30 και πλέον πούλμαν και να παρακαλέσουμε την πολιτεία να μην γίνουν υποχρεωτικές οι ταυτότητες αλλά προαιρετικές. Ήρθε ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους της πολιτείας μας. Αδέλφια, ζητούμε συγγνώμη αν και άλλοι ήθελαν να μιλήσουν και έχουμε σωρία, φαξ, τηλεγραφήματα και μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Υπάρχει εδώ ένας ολόκληρος τόμος από μηνύματα και ονόματα συλλόγων, σωματείων για τη συμπαράσταση. Τους ευχαριστούμε όλους. Θα καθόμαστε 2 ώρες μόνο να ανακοινώσουμε τα ονόματα των σωματείων και των χριστιανικών οργανώσεων. Λέτε ζήτω και έβγε σε όλους αυτούς. Και παρακαλούμε τον παντοδύναμο Θεό για όσα σωματεία, οι οργανώσεις, οι επισκοπές δεν πήραν ακόμη θέση να τους φωτίσει και η επόμενη ημέρα να είναι ημέρα Αναστάσεως, να είναι ημέρα χαρά, να είναι ημέρα αιωνίου δόξης για την Ορθοδοξία μας, για την Ελλάδα μας. Παρακαλώ τους Αγίους Αρχιερείς να ξεκινήσουν και να μπουν επικεφαλή στην πορεία, να ακολουθήσουν οι ιερείς και τα μοναχικά τάγματα. Δεν μένει άλλος χρόνος. Σας ευχαριστούμε όλους. Νιώθουμε τον παλμό σας. Βλέπουμε την φλόγα της ψυχής σας. Δεν σας θέλουμε για μια στιγμή. Σας θέλουμε πάντοτε κοντά μας. Σας θέλουμε να μας νιώθετε σαν την ψυχή σας, σαν την αγάπη σας. Εδώ δεν μπορούμε να παραλείψουμε κανέναν. Δεν πρέπει κανείς σε αυτό το προσκριτήριο να μην δώσει το παρόν. Τώρα όλοι, χωρίς κανένας να λείψει στη Λεωφόρο Πατησίων, εκείνο που πρέπει να γίνει, να προηγηθούν οι Άγιοι Αρχιερείς, οι ιερείς και τα μοναχικά τάγματα. Και εμείς εδώ, προτού τελειώσουμε, να διαβάσουμε τουλάχιστον τα συνθήματα της πορείας. Οφείλουμε αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσουμε τους πάντας, τους παραπεσπομένους και επίσης να σας πούμε ότι ετοιμάζεται συγκέντρωση και πορεία στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε τα συνόδου του κυρίου Χρυσοστόμου. Ευχαριστούμε του Προέδρου κυρίου Σεβασμιωτάτου Καλλινίκου Παγγελωτάτου και όλων που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη να προετοιμάσουμε την εκεί συγκέντρωση. Ευχαριστούμε την Σύνοδο όλων των λοιπόν αρχιερέων που δεν μπορούμε να τους ανακοινώσουμε. Έχουμε και τη Σεβασμιωτάτου Κυπριανού
της φυλής που δεν προλάβαμε να ανακοινώσουμε το ψήφισμα και όλων όσοι ομίλησαν, τους ευχαριστούμε και ζητούμε να μας συγχωρέσουν ορισμένοι εάν έγιναν ορισμένες παραλήψεις, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει η πορεία να γίνει σύντομα με το φως της ημέρας και πρόκειται να βρέξει. Τώρα πορεύεστε προς την Πατησίων και ας έρθει στο Δήμο ο πατήρ Παύλος να πει ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, εδώ είναι και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μανολάκος. Εδώ είναι και ο εκπρόσωπος του Αγωνιστικού Σωματείου των Νέων, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, πατέρας Μάξιμο. Εδώ είναι όλοι παρόντες, κανένας δεν λείπει. Και τώρα ακούστε τα συνθήματα, όχι άλλα, αυτά θα λέμε στην πορεία. Όχι στο φακέλο μας το ηλεκτρονικό. Ζέγγεν σημαίνει εχμαλωσία. Ελλάς σημαίνει ορθοδοξία. Η τυραννία δεν θα περάσει. Η Ελλάδα μας θα ζήσει. Ο Χριστός μας θα νικήσει. Όχι στην αποκτήνωση την ηλεκτρονική. Χριστό. Ευρώπη, Σέγγεν, προδοσία για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Η προδοσία δεν θα περάσει, δεν αρνούν.
της Ορθοδοξίας μας, Βίκη Μοσχολού και Γιώργος Κινούσης και κάθε άλλη προσωπικότητα που βρίσκεται εδώ των γραμμάτων και των τεχνών να είναι ευλογημένη. Επίσης, αυτοί οι δημοσιογράφοι που αγωνίζονται και δεν μας τολογούν, τους φέρνουμε την αγάπη μας και θέλουμε να είναι πρωτεργάτες στους αγώνες για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Ο Θεός μαζί μας, πορεύεστε εν ειρήνη, θα πούμε στη Βουλή και θα περιμένετε έξω, έξω από την Βουλή των Ελλήνων. Thank you.
αριστερά η πορεία. Thank you.
Thank you.
Αλεσίδη. Αλεσίδη. Στάρ. Μεγάλε, όχι λογοκρισία το βράδυ, όλα. Όλα να τα δείξετε το βράδυ. Όλα, όχι λογοκρισία. Thank you.
είδαμε. Εγώ δεν μπορώ να διακριθώ. Ελλάδα, περιμένει. Σοδοξία. Της κυριαρχίας και του ελληνικού κράτους. Δεν έχουμε δυστυχώς ούτε ο λαός, ούτε ο κλήρος, αλλά ούτε και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως δεν έχουν επαρκώς κατανοήσει το έγκλημα και την προδοσία η οποία έχει ήδη συντελεστεί. Και θα πρέπει μόνο μία λύση να υπάρξει. Νόμος που ψηφίστηκε ποτέ μα ποτέ να μην τεθεί σε εφαρμογή και να ακυρωθεί με τις αντιδράσεις και την δυναμική αντίσταση ολοκλήρου του ελληνικού λαού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της Εκκλησίας και κάθε υπεύθυνου κοινωνικού φορέα. Δεν μένουν περιθώρια και θα είναι για όλους μας και εγκληματικό και πάρα πολύ επώδυνο και επιζήμιο. Τα Κυρίω ημών Ιησού Χριστού και οπωσδήποτε για την δόξα της πατρίδας μας, της ελευθερίας μας. Τα είπαμε όλα στην εξέδρα. Θα σας πούμε τώρα τι έγινε. Το ψήφισμα αυτό, το οποίο είναι δική σας συγκατάθεση, δηλαδή κατά της συνθήκης του Σέγγεν, για να γίνει προαιρετικό το φακέλωμα, όχι υποχρεωτικό. Μπορεί να την πάρει την ταυτότητα, αλλά θα γίνει όπως έγινε στην Αγγλία, που έγινε προαιρετικό, και από εκεί και πέρα θα απονευρωθεί ο νόμος αυτός, όπως απονευρώθηκε ο πολιτικός γάμος. Έτσι θα πρέπει να επιμείνουμε μέχρι τέλος, να μην γίνει ο νόμος αυτός υποχρεωτικός. Λοιπόν, ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, μας είπε ότι αύριο θα περάσει το πρωί, θα το εισηγηθεί στη Βουλή. Ακούστε, θα το εισηγηθεί αύριο στη Βουλή και θα πρέπει να μας απαντήσει, διότι δεν σας κρύβουμε, στο ψήφισμα αυτό έχουν υπογράψει όλος ο κλήρος του Παλαιού Ορτολογίου, αλλά και αρχιερείς και κλήρος και λαός Μητροπόλεων Ιερών, και περιμένουμε αύριο την απόφαση του Αρχιεπισκόπου κυρίου Σεραφείμ. Αύριο πρέπει να μας απαντήσει και να πάρει θέση και αυτός εναντίον του ψηφίσματος αυτού της προστασίας που πέρασε δυστυχώς, γιατί δεν ψηφίστηκε από 98 βουλευτάς. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι απόψε εδόθη μία μεγάλη μάχη και πρέπει να γίνει η απαραίτητη προσευχή απόψε, διότι νομίζουμε ότι τώρα πρέπει και θα επέμβει ο Κύριος μας αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου
και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα έχουμε ευχάριστα αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Κακλαμάνης θα μας απαντήσει. Αύριο λοιπόν περνάει το πρωί, το εισηγείται και από εκεί και πέρα πρέπει όμως και η Εκκλησία, η κρατούσα να πάρει θέση και πρέπει να επιμείνουμε δια τηλεφώνων και λοιπά να τους υποχρεώσουμε να πάρουν θέση και άρνηση εναντίον αυτού του τερατουργήματος που καταργεί το Σύνταγμα, καταργεί την ελευθερία μας, ημών και των παιδιών μας. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν την αγάπη σας. Η αποστολή μας ετελείωσε μετά από αυτά που θα ακούσετε και από τους άλλους όσοι θέλουν να ομιλήσουν, να σας ενημερώσουν. Θα πρέπει με ησυχία και ειρήνη να πάμε εις τον οίκο μας και για μια άλλη φορά επιδείξαμε τον χριστιανισμό μας, τον εαυτό μας τον καλό, τον πολιτισμένο. Σας λέω ότι έκανε εντύπωση η συγκέντρωση αυτή σε όλα τα κόμματα και κυρίως και στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Επήρατε συγχαρητήρια, όχι μόνο εμείς, εσείς όλοι. Συγχαρητήρια διότι επιδείξατε τον ζήλο σας, την αγάπη σας και ο αριθμός της συγκεντρώσεως ήταν ο μοναδικός που έγινε. Ας ευχηθούμε λοιπόν να παρακαλέσουμε τον Κύριο και την Παναγία να δώσει φωτισμό θείο και να έχουμε τα ευχάριστα αποτελέσματα την αυριανή και μεθευριανή ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αδέλφια, ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Ακούστε με, ήδη βρισκόμαστε προτετελεσμένων γεγονότων. Θα πρέπει να γίνουν μεγάλες προσπάθειες. Θα πρέπει να βρεθείτε μέσα στον αγώνα όχι περιπτωσιακά. Θα πρέπει να δίνουμε συνεχώς την μάχη. Την μάχη της προσευχής και την μάχη καθημερινώς εναντίον των ήδη προκατασκευασμένων σχεδίων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αγώνας ο σημερινός ήταν μοναδικός και ανεπανάληπτος. Όλοι εσείς και ιδιαίτερα όσοι προετοίμασαν τη συγκέντρωση να έχουν την ευλογία της Παναγίας και Ομοουσίου Τριάδος. Να βρισκόμαστε πάντοτε κάτω από τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και να δώσουμε το παρόν σε κάθε χρονική στιγμή που θα κληθούμε για να προασπίσουμε την πίστη μας και την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που ήρθαν από την επαρχία να είναι ευλογημένοι, να είναι με καλό ταξίδι επιστροφής, να τους σκεπάσει η χάρη της Παναγίας μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς και σας περιμένουμε
την Τετάρτη Ακαδημίας 35 και κάθε Δευτέρα στις 18:30 να περάσετε από τα γραφεία, να πλαισιώσετε ουσιαστικά τον αγώνα, να προχωρήσει το έργο του νέου συλλόγου, διότι θα δώσουμε τη μάχη με όλους τους τρόπους και σε όλα τα επίπεδα. Θα λέγαμε ότι αυτήν την ώρα άρχισε να ξυπνά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια και η κρατούσα εκκλησία. Ευχόμεθα ταχεία να είναι η αφύπνιση να πάρει ξανά τα μηνύματα της ζωής και να δώσει την ενότητα της πίστεως στον ελληνικό ορθόδοξο λαό. Ένα πρέπει να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι. Πέρασε πολύς χρόνος. Τα γεγονότα είναι σφραγισμένα. Είμαστε στο έλεος του Θεού και στην αγωνιστικότητα έως ζωής και θανάτου. Γι' αυτό, καλά μου αδέλφια, αναστημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι, να ψάλουμε τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ζήτω στο Αλκή! Μπράβο στο Αλκή! Ζήσαμε για μια δουλειά να τελειώσουμε! Να πάμε στο Ζεραβήμ τώρα! Σιγάρε παιδιά, σιγά λίγο. Προτού ψάλουμε την υπερμάχο στρατηγό και τον εθνικό μας ύμνο, να παρακαλέσω όσους κρατούν τα λάβαρα και τα πανό και τα έχουν πάρει από το ελληνοορθόδοξο κίνημα σωτηρίας να τα μεταφέρουν Ακαδημίας 35 ή εδώ στο αυτοκίνητο. Όλα τα λάβαρα και όλα τα πανό. Και τώρα στη γλυκιά μας Παναγία. Επίσης, αδέλφια μου, το λαό τον ευχαριστήσαμε και του νέου και του παλαιού εορτολογίου, να είναι ευλογημένος και ο κλήρος και ο λαός. Ζητάμε συγγνώμη αν έγινε καμία παράληψη. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε αυτήν την ώρα τα σώματα ασφαλείας και τα νιώθουμε πραγματικά και αγωνιζόμαστε και για την δική τους καθημερινή αγωνία και για το δικό τους καλό και για την δική τους διασφάλιση. Επίσης και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τα κόμματα που έδειξαν όλα κατανόηση έστω και εκ των υστέρων. Πρέπει όμως να δείξουν αυτήν την κατανόηση για να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί εάν δεν αλλάξουν θα μας βρουν ξανά μπροστά τους. Δεν θα υποστήλουμε τον αγώνα, δεν θα σταματήσουμε μέχρι η νίκη να στέψει τον αγώνα για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ελευθερία! Ή θάνατος! Μια απάντηση δεν πήραμε, περιμένουμε. Στρατηγότων νικητήρων.
τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη και λέω χαίρε λευκαριά και σαν πρώτα αγριωμένη και λέω χαίρε λευκαριά και σαν πρώτα αγριωμένη και λέω χαίρε λευκαριά. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω το έθνος! Ζήτω το ορθόδοξο κίνημα σωτηρίας! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύ γρήγορα θα είμαστε πάλι κοντά, ενωμένοι, μία γροθιά, όλοι μαζί, μέχρι τελευταίας νίκης. Και ή Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Ζει Κύριος ο Θεός, θα νικήσουμε στον αγώνα μέχρι σε σχάτων. Εκ μέρους των νέων θέλω να χαιρετήσω και εγώ αυτόν τον Άγιο Αγώνα, τον οποίο μαζί από κοινού όλοι οι Έλληνες κάνουμε. Όλοι στον κοινό αυτό αγώνα και στην κοινή προσπάθεια, με αγάπη για την πατρίδα, το έθνος και την Ελλάδα μας. Αυτή η υπόθεση δεν είναι μόνο για τους ολίγους, αλλά για τους πολλούς. Είναι υπόθεση όλων, ακόμα και των αστυνομικών, ακόμα και όλων των τάξεων. Στον κοινό ευλογημένο αυτό αγώνα θα συνεχίσουμε και να συνεχίζουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Και ήρθε ο Χριστός να ευλογήσει αυτόν τον αγώνα και να φύγει αυτή η γάγρενα και το ψήφισμα να είναι ευλογημένο και άγιο. Σας χαιρετίζω και σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των νέων που παρευρέθησαν στη συγκέντρωση αυτή. Ευχαριστώ. Μία δήλωση θα ήθελα, παρακαλώ. Άφησε πάλι στο Φιδά, έτσι δεν είναι? Τι έχετε να μας πείτε για τη συγκέντρωση? Χαίρετε. Εδώ, μη χαμογελάτε. Δήλωση, και όχι χαμόγελα. Λοιπόν, τα παιδιά από εδώ ξέρουν καλύτερα, αλλά εγώ θα πω λίγα λόγια. Η συγκέντρωση είναι χαρακτηριστικό του πόσο ακόμα μένει γνήσιος λαό, μένει ένα λίμα γνησίου λαού και πιστού στην Ορθοδοξία, το οποίο δεν πρόκειται να υποδηλωθεί εύκολα. Πού να υποδηλωθεί? Στο σιωνισμό και στο σχέδιό του. Εν ολίγης, ας πούμε, μπορείτε να μας αναπτύξετε τι σημαίνει σιωνισμός και τι είναι το σχέδιό του? Είναι ο παγκόσμιος λεγόμενος κακός εβραϊσμός, δηλαδή το σχέδιο των μερικών Εβραίων να επικρατήσουν σε όλο τον κόσμο με όποιο μέσο και με τη λατρεία του σατανισμού. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Μία δήλωση, κύριε. Το όνομά σας, παρακαλώ. Έλα. Κύριε Θεοχάρη, μην φεύγετε, σας έχουμε δει. Μία δήλωση κι εσύ.